Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με το αριστερό πήγε για τους φορολογούμενους το 2017, καθώς με το καλημέρα άφησαν απλήρωτους φόρους 1,63 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές πριν την 1η Ιανουαρίου 2017 έφτασαν τα 91,7 δισεκατομμύρια και μαζί με τις νέες οφειλές του Ιανουαρίου διαμόρφωσαν το ποσό των 93,408 δισεκατομμυρίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τον Ιανουάριο πάνω από 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι αδυνατούσαν να πληρώσουν πρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους. Διεθνή διάσταση παίρνει πλέον η έρευνα και η εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στη χώρα μας, αφού για πρώτη φορά εισέρχονται στον τομέα αυτό σημαντικοί ξένοι επενδυτές. Πρόκειται για την Total και Edison, οι οποίες σε κοινοπραξία με τα ελληνικά πετρέλαια αναλαμβάνουν τη θαλάσσια περιοχή του Ιωνίου, δυτικά της Κέρκυρας. Σήμερα Παρασκευή μονογράφεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και από την κοινοπραξία Total Edison LP, η σύμβαση μίσθωσης για το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο Block 2. Το πρώτο εκπτωτικό εμπορικό κέντρο 8.000 τετραγωνικών μέτρων που θα φιλοξενεί περίπου 50 καταστήματα έρχεται στο κέντρο της Αθήνας και πιο συγκεκριμένα σε συμβολή των οδών 3 Σεπτεμβρίου και Ιουλιανού. Η επένδυση αφορά το εμπορικό ακίνητο Capital του ομίλου Χαραγκιόνη, εκεί που σήμερα στεγάζεται μεταξύ άλλων το Μουσείο Αυτοκινήτου. Όπως δήλωσε στο insider.gr ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Νικηφόρος Χαραγκιόνης, η επένδυση στο εμπορικό κέντρο προχωράει με ταχύς ρυθμούς και μέχρι το προσεχές φθινόπωρο αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του στο καταναλωτικό κοινό. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας, με τον γενικό δείκτη μόνα κυμαίνει σε 638,22 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,34%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.